Γεια και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε ένα σχετικά καινούριο παιχνίδι όπου καλείσαι να φτιάξεις μια κοινότητα μαζί με απίστευτα συμπαθητικούς, άστεγους τύπους που τους συναντάς μέσα σε ένα εργοστάσιο. Δεν επέλεξα να φύγω από το σπίτι, αλλά επίσης δεν ήθελα να ξεκινήσω εντελώς από την αρχή. Πάντα πίστευα ότι όλα θα πάνε καλά, πάντα αυτό όλοι πιστεύουμε, ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε σε ανθρώπους σαν εμένα. Εφόσον πέθανε λέει ο πατέρας μου, δεν βρήκα κανένα τρόπο να πληρώσω τους λογαριασμούς του νοσοκομείου. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι κλείστηκε στην Αμερική. Κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται, ήταν έτοιμοι να πάρουν τα πάντα. Οπότε βλέπουμε τη φιλανάδα να έχει φέρει μια υπέροχη έξωση. Οι άλλοι εκεί πέρα, οι δύο που κάθονται μπροστά στην πόρτα, παίζει να έχουν ψήρες ο καθένας από μία να ακούν το ίδιο τραγούδι και να λυκνίζονται στο ρυθμό της μουσικής, ενώ η φίλη απ' έξω υποφέρει. Και δεν ήθελα, λέει, να εξαρτούμε πάνω τους πλέον. Ό,τι επέλεξες. Δεν μπορούσα να φύγω από το σπίτι μου, λέει, πριν δω το μέρος που δουλεύαν εκεί οι δύο γονείς μου. Το εργοστάσιο είναι γεμάτο αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας. Αλλά έχει καταληφθεί χρόνια τώρα. Α, ανακάλυψε ότι δεν ήμουν ο μόνος, λέει, που πήγε εκεί πέρα στο εργοστάσιο. Καλωσόρισε στο Common Hood, λέει. Μετά την έξωση, είσαι αναγκασμένος και ξεκινήσει από την αρχή. Έχεις βρει προσωρινό καταφύγιο σε αυτό το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. Μείνε λοιπόν άλλο στο εργοστάσιο, φτιάχνοντας εργαλεία, καταφύγιο και φτιάχνοντας οικονομική ανεξαρτησία. Συγγνώμη, το εργοστάσιο εγκαταλειμμένο μεν. Δεν υποθέτω ότι είναι παράνομο να μένεις σε εγκαταλειμμένα κτίρια, δεν ξέρω. Left stick to move, να πας στο διάλογο. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τους καινούριους γείτονες. Introduce yourself. Πόδια δεν έχω. Πρώτο σφάλμα. Γεια σου. Εσύ ποια είσαι? Θυσιάς. Ακόμα ένας λέει που έπεσε από τις χαραμάδες. Όλοι εδώ πέρα προσπαθούν να είμαστε χρήσιμοι. Βλέπω ότι έχεις μια τέντα γιατί δεν τη βάζεις κάπου. Θα χρειαστεί ένα μέρος να μείνεις. Θα μιλήσουμε αργότερα. Ωραία. Με την μιλήσαμε. Πάμε να βρούμε τον Ρετ. Φαντάζομαι ότι μόνο αυτή είναι μέσα έτσι. Οπότε μην ψάχνω. Μην υποκρίνομαι ότι ψάχνω ποιος είναι πού. Γεια σου, Ρετ. Δεν είσαι λέει πολύ νέα για να βρίσκεσαι ήδη στους δρόμους. Θα τα πούμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε πηγαίνουμε στον καθένα. Στον καθένα θα λέμε την ιστορία μας, έτσι. Στο τέλος της μέρας, η φιλανάδα θα είναι μέσα στα δάκρυα εκεί πέρα, γιατί θα πρέπει να ξαναθυμηθεί όλα τα σκατά που πέρασε. Legally occupying this abandoned property. Α, δεν είναι legal. Κανείς λέει χρησιμοποιεί αυτό το μέρος και δεν έχουμε κάπου άλλο να πάμε. Θα μου πεις ότι όλοι εδώ είναι άστεγοι. Δεν λέει αποκαλούμαστε άστεγοι. Άρα ναι, είστε άστεγοι. Περπατάμε, λες και είμαστε οι καλύτεροι πατινές στην Αμερική. Θα πετάξω στον δρόμο, δεν έχω που να πάω. Κάτσε εδώ πέρα. Σχέδιο, ποιο το σχέδιό σου λέει. Δεν ξέρω, δεν έχω σχέδιο. Ωραία. The Common το αποκαλούν εδώ πέρα το μέρος. Που έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο να εξερευνήσω αυτό το μέρος. Δεν λέγεται πόδια. Ωραία. Κάνουμε unpack τώρα. Επιτέλους λοιπόν, ήρθε η ώρα. Tent. Αυτή δεν είναι δικιά μας. Τι κάνει έτσι. Ανοίγει πράγματα εκεί πέρα. Item received. Table saw, cash generator, dad's book, dollars, empty water jug, tent και shovel. Οκ. Okay. Έχουμε και λέμε. Καταρχάς, πού είναι η τέντα μας. Α, μπορούμε να τα βάλουμε σε quick slots εδώ πέρα. Οπότε βάζω τέντα, γεννήτρια, table saw. Τα βιβλία του μπαμπά τα κρατάω μέσα γιατί δεν ξέρω την μικρή ιδέα για ποιο λόγο να τα βγάλω έξω. Και το φτιάρι, το οποίο ίσως καταλήξει στο ένα γιατί είναι το μοναδικό εργαλείο, όλα τα υπόλοιπα είναι αναλώσιμα. Λοιπόν, τέντα. Rotate πώς κάνω. Θέλει να πατήσω το R μέχρι να περιστραφεί και να πεθάνω να τελειώσει όσο η ζωή μου έχει μείνει. Μήπως να καθαρίσω. Κάτσε, περίμενε. Μήπως καθαρίσω πρώτα να το βάλω κοντά με τους υπόλοιπους. Μην την κάνουμε τη φιλανάδα η ψωριάρα χώρια. Αν και η αλήθεια είναι παίζει όλοι οι υπόλοιποι να είναι ψωριάριδες, γιατί ντουζ εδώ πέρα δεν βλέπω. Ωραία. Metal plates. Πάρε, πάρε, πάρε. Θα τα δω μετά τι είναι αυτά. Ξύλα metal plates. Βλέπω junk. Τώρα μπορώ να τη βάλω τη σκηνή εδώ. Ω, μια χαρά. Μπορείτε να φύγετε από μπροστά όσο προσπαθώ εγώ να βάλω τη τριμάδα. Βρε Παναθεμάσαι για άνθρωπο. Ένα τέταρτο ακόμα θέλει να το περιστρέφω και το καταφέραμε. Ωραία, τη βάλω εδώ. Σ' είδα να σκάβεις, λέει, ψάχνεις κάτι. Τη σκηνή με είδε να τη βάζω μετά. Και έτσι να χρησιμοποιήσω το χώρο για farming ή να φτιάξω κάποια κτίσματα. Clear, καθάρισέ τα εσύ. Και θα δούμε εμείς αν θα βρούμε ενέργεια να βοηθήσουμε αργότερα που θα καλυτερεύσει το μέρος το οποίο μέναμε ούτως ή άλλως. Εγώ το βλέπω στο τέλος, το λούζω όλο με πετρέλαιο, βγαίνω απ' έξω, κλειδώνω, τάω το σπίρτο από το παράθυρο και φεύγω, έτσι. Άμα δηλαδή πάρε τα ξύλα όλα εδώ πέρα, υπέροχα, γεμίσαμε το inventory μας σκουπιδάκια. Shelter quality, λέει, να μην βάλουμε μηχανές κοντά στο τέτοιο.
Άρα τη γεννήτρια τη βάλω κοντά στα δικά του, στις δικές σου τις... δεν με αφήνεις. Αρχικά ας καθαρίσουμε εδώ πέρα το χώρο μπροστά. Ακόμα έχουμε ώρα, αν και η αλήθεια είναι βλέπω ότι έχει πάει PM, έχει απογευματιάσει. Ίσως καθαρίσω αυτό και μετά στήσω τα μηχανήματα και ρίξω με ύπνο. Κάτσε λίγο. Θέλω να κάνω αυτό. Default rotation 90 degrees. Μήπως είναι αυτό? Ναι. Τεράστια διαφορά. Κούμπωσε το αυτό εδώ. Βάλε και τη γεννήτρια. Βάλ το εδώ. Και το μελετήσουμε. Αυτό είναι ένα σοβαρό... Πώς λέγεται αυτό, Σέγα. Πού το βρήκες? Το είχα στην τσάντα μου. Δουλεύεις, λέει, με ξύλο. Ο πατέρας μου έμαθε. Θα είναι χρήσιμο αυτό εδώ. Ξαφνικά τώρα μας δώσαν σημασία, έτσι. Που εμφανιστήκαμε το δικό μας πριόνι. Κόψεις 4x4 μερικό roll lumber. Φαντάζομαι. Farming operation λέει, αλλά θέλει κάποιες παλέτες, λένε, σηκωμένες. Οκ, okay, θα κάνουμε αυτά. Οκ. Okay. 44x4. Λοιπόν, θέλει 44x4. Πώς δουλεύει αυτό? 4x4 column. Μπορώ να μαζέψω. Ωραία, τα βάλαμε εκεί. Output και τα 4.94 πάνω θεμάς. Τι, ένα-ένα θα μου τα βάλεις. Στο διάλο τελείωνε. Τι συνέβη? You're getting tired. Πήγε 9. Καλά, το κάνουμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, ρίξε μια ντάγλα τώρα εδώ. Πρώτη μίζερη νύχτα. Καθόμαστε κάτω στα πατώματα και κοιτάμε το βαρέλι της φλόγας, αναπολώντας την ανέμελη ζωή που είχαμε με τους γονείς. Δεν φτιάξαμε τίποτα. Machine Splits δεν ισχύει. Βάλαμε, ίσως επειδή δεν το φτιάξαμε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μας έκρινε πολύ λάθος. Αν θες να κρατώ πατημένο αυτό. 20-25, 30-35, 40. Mission complete. Πόσα τα 40 αυτά. Αυτά μπορώ να τα αφήσω εδώ μέσα. Ού, μια χαρά, ωραία αποθήκη. Λοιπόν, πού είσαι εσύ? Έλα εδώ. Α, δέχτηκαμε και συγχαρητήρια. Πατέρα σου, ναι, τα κάνω αυτά. Πάρτε αυτά τώρα εδώ πέρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θες να με βοηθήσεις, όσο με βοήθησες και εσύ που καθάριζα. Αλλά τέλος πάντων, πάλι καλά, η φιλανά δεν είναι καλύτερος άνθρωπος από σένα. Build a planter. 4x4 και soil. Blueprints. Bla bla bla. The backpack. Place a blueprint in the world. Get a step by step guide for completing a blueprint. Εδώ είναι το blueprint. Generic workbench. Α, εδώ έχει άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάξουμε. So you checking the workbench. Μας χρεώσανε και. Κόσου λέει, τα μοιραζόμαστε εδώ πέρα. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Οκ, okay, ναι, το άλλο είναι δικό μου όμως, έτσι. Εγώ δεν είπα ότι τα μοιραζόμαστε εδώ μέσα. Μη δω επίσης κανένα κοιμάτι στη σκηνή μου. Repair the workbench. Condition 0. Repair τι θέλει? Electronic tools. Καλά, άμα βρω, το συζητάμε. Soil pile. Άνα, γεια σου. Τώρα λογικά έχω αρκετά για να φτιάξω τα τελαράκια που ήθελε ο άλλος. Μπορώ κάπως να ρίξω το... Μου είπε ότι μπορώ να ρίξω το blueprint όμορφα. Τώρα μπορώ να εμφανίσει... Μπράβο. Για να μου δείχνει λοιπόν πώς να το φτιάξω, να είναι πολύ πιο εύκολο. Οπότε τώρα θέλουμε να βάλουμε... Ωραία. Τώρα θέλουμε αυτό να το τραβήξουμε μέχρι εκεί. Να κάνουμε το ίδιο για αυτό τρεις τρώσεις. Έτοιμο. Α, στο διάλο. Ωραία, το φτιάξαμε το planter. Αυτό ήτανε. Πακ. Ωραία, έλα εδώ. Α, κατευθείαν μας είδε με την άκρη του ματιού του άλλος. Ούτε είπε να βοηθήσει, αλλά μας κοιτούσε με το που το τελειώσαμε. Έλα εδώ. Κατευθείαν, nice crafting skills. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τα χεράκια μου. Για στα χέρια σου και τα σχετικά. Τι άλλο θες να κάνουμε? Planting potato seeds και watering them. Use the planter you build. Τα βάλω εδώ στην άκρη. Ωραία, και θέλουμε τώρα potato seeds, plant potato, μόνο ένα πάει, και empty water jug, αυτό φαντάζομαι θα μαζέψουμε νεράκι για να τα ποτίσουμε, water tank, fill, 5, 6, water, mission complete, έτοιμες πατάτες, ευχαριστώ για τη βοήθεια, φαίνονται τέλειες, κατάλαβα, large farm lay to feed everyone. Ωραία, από ό,τι κατάλαβα τότε, εμείς θα τη φτιάξουμε αυτή τη φάρμα, έτσι. Εκεί θα καταλήξει. Τουλάχιστον αυτή τη φορά θα βοηθήσει. Character jobs scheduling. Α, μπορούμε να τους βάλουμε τους άλλους να κάνουν πράγματα. Να έρθω εδώ, να βάλω τα υπόλοιπα ξύλα και να κάνουμε και άλλες σανίδες για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα planters. Γιατί έχουμε άλλες 4 πατάτες. Ή τις έχουμε, τις κοιτάμε στο σακί μέσα. Όχι τίποτα, για να μην μας διώξουν κιόλας, να φανεί χρήσιμη η νίκη. Όχι μόνο έφερα μια σέγα. Και μετά από εκεί πέρα τι ωραία που κάθεται. Δίπλα εδώ, φέρε την πατάτα, βάλ την να... Too tired. Βάλε μια πατάτα εκεί πέρα. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσε να βάλει μια πατάτα πριν κοιμηθεί. Α, και τώρα έχουμε κερδίσει το φιλαράκι αυτό και κάθεται μαζί μας στη φωτιά. Θα μας πει και η ιστορία ή όχι? Μούγκα στη τρούγκα. Τουλάχιστον σήμερα ήμασταν αποδοτικότατοι. Κάναμε 26 αντικείμενα και κερδίσαμε ένα community γιατί μιλήσαμε με τον ομό Κρυώνη. Και ούτε να κάνω. Να έρθει εδώ ομό. Η φωτιά. Τον τρίψω με ενόπνευμα και τώρα με την ευκαιρία να αδειάσουμε και αυτά από τη μέση. Να το καθαρίσουμε όλο αυτό. Επίσης έχουμε εκεί πέρα και τον Plague Doctor στο βάθος. Mission complete. Καθαρίσαμε όλα τα ντεμπρί. Γεμίσαμε και σκουπί. Καλώς την.
Δύσκολο, λέει. Βλέπω, δεν παρετήσει εύκολα. Όχι, μια χαρά, σε υποτίμησα γιατί είσαι εδώ. Νοσταλγία, με έφερε εδώ οι γονείς όταν ήμουν παιδί. Το Kingdom Building είναι Planar Machine. Τι είναι Planar Machine? Community Storage, δηλαδή πριν λίγο. Τι εδώ, μήπως είναι? Αυτά τα πράγματα θα τα βάλω εδώ μέσα. Όπου να τα διαβάσω, λέει, αυτά τα βιβλία μπορεί να με μάθουν κάτι. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα τώρα? Κάτσε να δω τα συμβόλαια τα οποία έχουμε. Repair the workbench. Για να το κάνουμε repair θα χρησιμοποιούμε electronic tools. Θα πάω πάνω να ρίξω μια ματιά, μας και βρούμε τίποτα. Τι έχουμε εδώ? Electronic tools. Το βρήκαμε. Τι έχεις εδώ? Πάρ' τα όλα αυτά. Άμα χρειαστεί να τα φέρουμε κάτω. Και άλλα ηλεκτρονική, μη σκοτωθείς. Όχι, ωραία. Λοιπόν, νομίζω τώρα έχουμε ότι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το workbench. Ένα δεν ήθελε. Ωραία. Soldering tools τώρα πρέπει να βρούμε. Αυτό είναι welding, scrap και scraps. Μηχανισμοί πρέπει να ομολογήσω δεν είναι ιδιαίτερα βολικοί, αλλά μετά από λίγο τους μαθαίνεις. Α, πρέπει να το πάμε τη σειρά. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε soldering tools. Γεια σου, Μπερμπουλή. Ψήσω Alcott. Χάρηκα Alcott. Αυτή είναι η Νίκη. Junk λέει, όχι. Να δω τι έχεις. 100. Πόσα λεφτά έχω εγώ, 400. Θα με αναγκάσεις να αγοράσω soldering tools. Δεν είναι περίπτωση να σε δώσω φράγκο αυτή τη στιγμή. Δώσε μου 3 λεπτά να απελπιστώ χωρίς να μπορώ να βρω αυτό το εργαλείο το οποίο χρειάζομαι. Και μετά θα σκάσω λογικά. Ναι. Άρα το μοναδικό σημείο το οποίο έχω βρει smoldering tool μέχρι τώρα, soldering μάλλον, όχι smoldering, δεν πνίγει κανείς κανέναν, είναι στον μπάρμπα. Άρα μου αναγκάζει το παιχνίδι να ξοδέψω 100 δολάρια για να αγοράσω αυτό το εργαλείο του. Shop. Δώσε το αυτό. Ωραία. Οπότε τώρα θα έρθω εδώ. Θα φέρω το soldering tool εδώ, υπέροχα, και scraps είχαμε, πάρε και είπα, και αναθεματισμένο παιχνίδι. Τώρα τι έγινε, γιατί ξαφνικά δεν μπορώ, ας το διάλειμμα. Έτοιμο το workbench, το φτιάξαμε, ποιος θα μου την πέσει τώρα και να μου πήγε μπράβο. Οπότε το επόμενο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ είναι contract. Sell a chair you've made one of the merchants. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, λοιπόν. 4x4, έχω τέτοια. Αν μας λείπει κάτι πρέπει να το φτιάξουμε εκείνη την ώρα. Αλλά να πουλήσουμε εγώ με τα σπασμένα. Ωραία. Αν πατάω κατευθείαν στην απέναντι από εκεί που με δείχνει, το αναπτύσσει πιο γρήγορα. Σε αυτόματα. Α, όχι, το βλέπω να. Την κάνουμε τη δουλειά έτσι. Έτσι μια καρέκλα. Πακ. Έλα εδώ. Άρα μια καρέκλα. Πόσο 60. Α, νάτος. Άργησε λίγο να έρθει ο ξυλοκόπος ο Ρετ. Το χρησιμοποιείς τα κοντά. Έχεις και μια ιδέα, δεν ξέρω. Μου λείπει, μπλα μπλα μπλα. Πρέπει να φτιάξει ένα build electric motors. Έχει ένας γερανός λέει πίσω που είναι σπασμένος. Οκ, να το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό. Electric motor, πού το, εδώ είναι. Graphite ink, engineering, 5 gear, 5 scrap metal, 5 electric wire. Gears of war, gears δεν έχω, αλλά μπορώ να φτιάξω gears. 5, οπότε έλα πάλι εδώ. Τα βάλει κατευθείαν εδώ. Βάζεις και τα scrap metal, ωραία, και 5 electric wire. Το οποίο electric wire, α, δεν έχουμε τερπετμένη τεχνολογία. Plant is ready for harvest, μου λέει. Harvest. Ωραία, jack of water, πάρω το και αυτό. Και μετά, αυτό το dodge books. Αν το ρίξω εδώ δίπλα, εδώ κάνω το research. Μπράβο. Ωραία, θέλει μόλις 2 ρίτσες να κάτσουμε εδώ. Ωραία, βολικό αυτό. Ξοδεύει τις ώρες της μέρας, μεν. Αλλά πώς να τελειώσει πιο γρήγορα, να μην καθόμαστε εδώ πέρα. Και καίμε εγκέφαλο. Και motor. Έλα, 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 έλα. Αυτό ήταν ένα τώρα, έτσι. Κάνε αυτό, τουλάχιστον τώρα μπορούμε να κάνουμε και καλώδια. Θέλει συνήθεια το crafting το σύστημα. Δηλαδή, βασικά θέλει όλη συνήθεια γενικότερα όλο ο μηχανισμό εδώ πέρα του παιχνιδιού. Αλλά άμα το μάθει μια στιγμή και μετά, γίνεται πιο εύκολο. Όπως πούμε τώρα που ξεχάσαμε εδώ πέρα μέσα αυτό. Ωραία, έχουμε 3. Το stockpile θεωρείται community storage. Ναι, θεωρείται. Βγάζει και νόημα. Όμορφα, το κάναμε και αυτό. Μόρμηξε πάλι ο ξυλοκόπος. Καλή δουλειά, λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να βελτιωθούμε, λέει. Έχουμε περιθώριο. Έχει και άλλα βιβλία εκεί που μπορούμε να διαβάσουμε. Μια χαρά, λέει, για τώρα. Πάνε στο original task. Fix that large crane. Μάλιστα, να το δω. Να το δω, δεν υπόσχομαι τίποτα. Χθες ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε. Λοιπόν, νομίζω φτάνει για σήμερα. Ιδιαίτερα όμορφο παιχνιδάκι. Πολύ ενδιαφέρον μηχανισμοί, να πω την αλήθεια. Και άμα ήταν λίγο πιο σωστά στημένο το tutorial του παιχνιδιού, να στα κάνει λίγο πιο λιανά. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο. Πείτε μου εσείς πώς σας φαίνεται ή αν έχετε ασχοληθεί με αυτό στο παρελθόν. Αν ίσως εγώ κάτι το έπιασα στραβά, κάτω στα σχόλια, γι' αυτό υπάρχουν. Πάτε το like σε αυτό το σημείο να σου θυμίσω. Κοινωνικά δίκτυα κάτω στην περιγραφή, παντού γύρω μου διάφορα βίντεο. Αυτά από μένα για σήμερα. Αντίο και πάω να κυνηγήσω έντομα.